Της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Τάσος Μαντέλης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι πήρε 200.000 μάρκα από την Siemens το Νοέμβριο του 1998 ως προεκλογική χορηγία. Όπως είπε, το ίδιο διάστημα είχε διαβεβαιώσεις, χωρίς να αναφέρει από ποιον, αν και ρωτήθηκε επανειλημμένα, ότι θα κατέβαινε υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας και πως είχε ανάγκη τα χρήματα λόγω του έντονου εσωκομματικού ανταγωνισμού. Πήρα μια προεκλογική παροχή μέσα στη συνηθισμένη πρακτική, την οποία ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει. Και κάποιοι θέλησαν να την παρουσιάσουν ως δωροδοκία. Εμφανίζω ότι αυτά έγιναν τον Ιανουάριο του 1998, ώστε να είναι πράξη πρώτης υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων για να θεμελιώσουν δωροδοκία. Η ομολογία Μαντέλη αποτέλεσε το πρώτο σχόλιο του Αντώνη Σαμαρά στην ομιλία του πριν από λίγο στη Βουλή για τον Καλλικράτη. Η σημερινή συζήτηση γίνεται στη σκιά των απίστευτων αποκαλύψεων διαφθοράς ενός ακόμα κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Η χθεσινή κοινική ομολογία πρώην Υπουργού ότι χρηματιζόταν από πολυεθνική επιχείρηση που πέτυχε να αλώσει το δημόσιο οικονομικό χώρο της χώρας καταδεικνύει τις εφιαλτικές διαστάσεις μιας διαφθοράς που κατατρώγει τα σωθικά της δημοκρατίας, απογοητεύει τους πολίτες και υπονομεύει την κοινωνική μας συνοχή. Οι εκπλήξεις από πλευράς του Τάσου Μαντέλη συνεχίστηκαν όταν υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι μέχρι σήμερα δεν είναι βέβαιος για τον αποστολέα του δεύτερου εμβάσματος στο λογαριασμό που είχε ανοίξει ο κουμπάρος του μετά από εντολή του ιδίου τον Φεβρουάριο του 2000. Το δεύτερο έμβασμα πότε μπήκε, το 2000? Το Φεβρουάριο του 2000. Από ποιον προέρχεται? Δεν το ξέρω ως γεγονός, γιατί δεν μου ελέγχθη από κανέναν τίποτα. Ενδέχεται να είναι από τη Siemens ή να μην είναι. Αποδεικνύεται όμως ότι είναι προεκλογική χορηγία που μου δόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο. Σοκαρισμένοι από την άνεση του Τάσου Μαντέλη, συναδελφοί του ζητούν εμέσως από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη να δώσει εξηγήσεις. Ο κύριος Σιμίτης, και σέβομαι πάρα πολύ την ιστορία του, τον σέβομαι σαν Πρωθυπουργό. Και επειδή πιστεύω ότι δεν θα συμπεριφερθεί όπως άλλους πρωθυπουργούς, ο κύριος Σιμίτης οφείλει να βγει, να κάνει δηλώσεις και αν η Επιτροπή της Βουλής τον καλέσει να έρθει στην Επιτροπή της Siemens, πιστεύω ότι ο κύριος Σιμίτης με το πολιτικό ήθος που διαθέτει θα έρθει. Βεβαίως υπάρχουν λερωμένα πρόσωπα. Και πράγματι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν ληστέψει κατά ένα μέρος τον μόχθο του ελληνικού λαού. Και είμαστε σε αυτό απόλυτοι και κάθετοι, να τιμωρηθούν, να πάνε φυλακή, να πληρώσουν για όλα αυτά. Η κατάθεση Μαντέλη χαρακτηρίστηκε κατάθεση γεμάτη αντιφάσεις, καθώς τα χρήματα που κατατέθηκαν στο λογαριασμό του κουμπάρου του Γιώργου Τσουγκράνη δεν χρησιμοποιήθηκαν για προεκλογικές δαπάνες στις εκλογές του 2000, αλλά μέρος των χρημάτων διατέθηκαν για να πληρωθούν δίδακτρα των παιδιών του πρώην Υπουργού. Όταν ρωτήθηκε ο Τάσος Μαντέλης γιατί δεν χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα, απάντησε ότι είχε μαζέψει και άλλα στην Ελλάδα, οπότε φύλαξε εκείνα που βρίσκονταν στο λογαριασμό της Γενέβης για μετέπειτα εκλογικές του ανάγκες. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, Τσουκάτος και Μαντέλης, ήταν οι ηρακλειδείς μιας συγκεκριμένης αυλής. Και το ερώτημα του ελληνικού λαού είναι τούτο. Καλά για τους ηρακλειδείς της αυλής θα μιλήσουμε. Για αυτόν που φορούσε το στέμα δεν θα μιλήσουμε. Και η κοινική ομολογία Ιορδάνη Χασαπόπουλε του Τάσου Μαντέλη ότι πήρε χρήματα από τη Siemens μόνο που τη μίζα τη χαρακτήριζε χορηγία εν ώψη των εκλογών προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Κώστα Σιμίτη. Άλλωστε ο κύριος Μαντέλης ήταν επί χρόνια στενός συνεργάτης. Στενός συνεργάτης. Και όπως μας έλεγε ένας συνεργάτης του κύριου Σιμίτη Λίνα σήμερα το πρωί, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν πίστευε στα αυτιά του όταν άκουσε την πληροφορία ότι ο κύριος Μαντέλης παραδέχθηκε πως πήρε χρήματα από τη Siemens. Έτσι λοιπόν πριν από λίγο ο κύριος Σιμίτης σε μια γραπτή ανακοίνωσή του εκφράζει αυτή την οργή του. Λέει ότι η Βουλή ουσιαστικά διερευνά υποθέσεις που δηλητηρίασαν την πολιτική ζωή του τόπου, έβλαψαν τη λειτουργία της δημοκρατίας, ζημίωσαν δημόσια περιουσία και σκίασαν πρόσωπα. Και έτσι πρέπει να συνεχιστεί η διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Και ο κύριος Σιμίτης συνεχίζει. Θλίβομαι και εξοργίζομαι επειδή τέτοιες πράξεις εκολάθησαν και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ 96-2004. Πράξεις που προσβάλλουν το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας, αμαυρώνουν το έργο της τότε κυβέρνησης και τις προσπάθειες όλων όσων εργάστηκαν και προσέφεραν για μια καλύτερη Ελλάδα. Πράξεις ασυμβίβαστες με τους αγώνες μας και την ηθική μας. Και ο κύριος Σιμίτης Λίνα συνεχίζει στην ανακοίνωσή του και καταλήγει. Όλη η Ελλάδα δεν είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Με θάρρος και επιμονή πρέπει να αποκαταστήσουμε την ποιότητα μιας κοινωνίας που επιδιώκει ο ελληνικός λαός και κάθε πολίτης
που σέβεται τον εαυτό του. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του κυρίου Σιμίτη. Τώρα, ακούσαμε τον κύριο Γρηγοράκο πριν η Ιορδάνη να ζητά από την Εξεταστική Επιτροπή να καταθέσει και ο κύριος Σιμίτης και είπε μάλιστα ότι αν κληθεί θα πάει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι λέει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Σιμίτης δεν έχει αντίρρηση αν κληθεί να πάει στην Επιτροπή της Βουλής για να καταθέσει. Όμως προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο θέμα, γιατί πρέπει πρώτα να γίνει η κλήτευση. Πάντως είναι ανοιχτό ένα τέτοιο θέμα και όπως είπε και ο κύριος Ζουγοράκος, ο κύριος Σιμίτης δεν ακολούθησε παλαιότερα την τακτική άλλων πρώην πρωθυπουργών, τουλάχιστον για τις υποθέσεις που σκιάστηκαν από σκάνδαλα ή από τις θολές αυτές υποθέσεις. Θέλω να σου πω ότι στην κυβέρνηση αυτό που τονίζουν είναι περισσότερο είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και τονίζουν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρώτος που είχε πει στον Κώστα Καραμαλή: Ελάτε το 2008, ελάτε να ανοίξουμε τις εξεταστικές επιτροπές και ας ματώσουμε από αυτές τις επιτροπές. Και ουσιαστικά καταρρύπτεται, λένε στην κυβέρνηση, το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εξεταστικές επιτροπές και η διερεύνηση αυτών των σκανδάλων άνοιξαν για να υπάρχουν πολιτικές διώξεις και για να φανούν από πίσω γαλάζια στελέχη. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Καθώς, Σοφία, πριν από λίγο ο κύριος Παπαδημούλης έκανε μια σημαντική πρόταση να καταθέσει ο πρώην στενός του συνεργάτης του κύριου Μαντέλη, ο κύριος Μαντάς. Ακριβώς, Ελίνα. Είναι η πρόταση που έκανε ο κ. Παπαδημούλης πριν από λίγο και περιμένουμε να εκδοθεί μια ομόφωνη ανακοίνωση από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Θυμίζουμε ότι ο κ. Μαντάς είναι ο πρώην στενός συνεργάτης του Τάσου Μαντέλη. Είναι ο άνθρωπος που μετά από την κατάθεση που είχε δώσει το 2007 στον εισαγγελέα Αθανασίου και μετά από γραφολογική εξέταση που είχε γίνει στην υπογραφή που είχε αφήσει υπογράφοντας την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, διαφάνει λοιπόν ότι είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε συμπληρώσει το ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο βρέθηκε μέσα στην δικογραφία της Siemens, στη δικογραφία του εξωτερικού. Ήταν τα γράμματα με τα οποία σημείωνε, υποδείκνυε για την ακρίβεια, Ελίνα, τον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Γενέβης με τον κωδικό ΑΡΟΚΟΣ, όπου εκεί θα έμπαιναν, μπήκαν τελικά τα χρήματα, τα 200.000 μάρκα για τα οποία μιλά ο κύριος Μαντέλης. Τώρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, Σοφία. Υπάρχει μια αντίφαση, Ελίνα. Ακριβώς. Υπάρχει μια αντίφαση. Αυτό το σημείωμα συντάχθηκε τον Γενάρη του 1998. Ο κύριος Μαντέλης υποστήριξε χθες ότι ο λογαριασμός άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 1998 και τον Νοέμβριο μπήκαν τα πρώτα 200.000 μάρκα. Ακριβώς, Λίνα. Και χθες ο κύριος Μαντέλης κατέθεσε στην Επιτροπή ότι τον Νοέμβριο, λίγο μετά τις δημοτικές εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον πήρε τηλέφωνο κάποιος ο οποίος μιλούσε αγγλικά, κάποιος από την Siemens, και του είπε ότι θέλουμε να σας κάνουμε μια χορηγία. Τι ποσό, όσο συνηθίζεται, του είπε το πρόσωπο στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής, όσο συνηθίζεται είναι 200.000 ευρώ. Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως είπε ο κ. Μαντέλης, επικοινώνησε μαζί το Νοέμβριο του 2008. Και το ερώτημα που ανακύπτει, Λίνα, είναι γιατί ο συνεργάτης του κ. Μαντέλη, ο κ. Αριστίδης Μαντάς, έγραφε αυτό το ιδιόχειρο σημείωμα ήδη από το Γενάρη του 1998. Εδώ ίσως ενδεχομένως γιατί έγινε κρούση νωρίτερα. Δεν το ξέρουμε, μένει να αποσαφινιστεί. Μένει να αποσαφινιστεί και ο καταλληλότερος άνθρωπος, Λίνα, που θα δώσει απαντήσεις είναι ο κύριος Αριστίδης Μαντάς, ο οποίος, ωστόσο, θα πρέπει να σας πω, έχει αρνηθεί ακόμη και μετά την γραφολογική εξέταση ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε, συνέταξε αυτό το ιδιόχειρο σημείωμα των 6 γραμμών. Τώρα, είδαμε χθες τον κύριο Μαντέλη να προσέρχεται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να λέει όσα λέει, να τους αφήνει όλους άφωνους, σύξυλους. Στη συνέχεια να φεύγει και να τίθεται τώρα το ερώτημα εάν θα μπορούσε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, Σοφία, να κάνει κάτι για να τον κρατήσει στην Ελλάδα έστω, να το απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Όχι, Λίνα. Είναι και θα πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί νομικοί με τους οποίους μίλησα και καθηγητές εξέφρασαν όλοι στο ΜΕΓΑ την ίδια άποψη. Ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής μπορεί να έχει κάποια δικαιώματα εισαγγελέα, μπορεί να κάνει μια προκαταρκτική, αυτό που λέμε στην ποινική δικαιοσύνη, προκαταρκτική εξέταση. Δεν μπορεί όμως να επιβάλλει περιοριστικούς όρους, δεν μπορεί να ασκεί διώξεις, δεν μπορεί να απαγορεύει από κάποιον, είτε ιδιώτη, είτε αυτός είναι ιδιώτης, είτε αυτός είναι υπουργός, δεν μπορεί να το απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής συμφώνησαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια κοινή ανακοίνωση, λέγοντας ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν υποκαθιστά το κράτος, αλλά διερευνά τον τρόπο ενεργοποίησης του νομικού οπλοστασίου για την υπόθεση Μαντέλη. Μάλιστα. Θα πρέπει να σου πω, Λίνα, ότι μόνον εάν και εφόσον γίνει η Προανακριτική Επιτροπή,
μόνο εάν συσταθεί στη συνέχεια κάποιο δικαστικό συμβούλιο και αναλάβει την υπόθεση ανακριτής αεροπαγήτης, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, σας θυμίζω, στην υπόθεση Κοσκοτά, μόνο και μόνο τότε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα οριστεί, θα εκτελεί χρέη ανακριτού και θα μπορεί πλέον. Άρα η εξεταστική δεν μπορούσε να το πράξει αυτό. Όχι. Όχι, Λίνα, σε καμία περίπτωση. Να απαγορεύσει την έξοδο, ας πούμε, του κ. Μαντέλη από τη χώρα. Τώρα, αστικές ευθύνες ενδεχομένως να υπάρξουν, Σοφία. Ακούστηκε και αυτό, Όλγα. Λίνα, με συγχωρείς. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι εάν υπάρχει τέτοια αστική ευθύνη από πλευράς του κ. Μαντέλη, θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι ο κύριος Μαντέλης με πράξεις ή με παραλήψεις του ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Μόνο και μόνο. Μόνο τότε θα μπορεί το ελληνικό δημόσιο να έρθει και να ζητήσει αξιώσεις με κάποια αγωγή σε βάρος του προσώπου του κ. Μαντέλη. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Στο Θάνο Πασχάλη θα πάμε τώρα. Θάνο, με βάση λοιπόν το νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν προκύπτουν αδικήματα, έχουν παραγραφεί. Η Σοφία Φασουλάκη είπε ότι ενδεχομένως είναι δύσκολο να υπάρξουν και αστικές ευθύνες. Υπάρχει όμως φορολογικό αδίκημα. Επ' αυτού λοιπόν αναμένεται να έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες από την νομική υπηρεσία του ΣΤΟΕ, στην οποία η διοίκηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπέβαλε σχετικό ερώτημα, δηλαδή αν τα ποσά που έλαβε, όπως ομολόγησε ο κ. Μαντέλης, έχουν παραγραφεί φορολογικά. Ως γνωστόν, παραγραφή για φορολογικά αδικήματα όπως απόκρυψη χρημάτων από τις δηλώσεις εισοδήματος έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα 200.000 μάρκα, επέρχεται η φορολογική παραγραφή μετά από 10 χρόνια. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει τώρα η νομική υπηρεσία του ΣΤΟΕ είναι αν αυτή η φορολογική παραγραφή μετρά από την κατάθεση του ευάσματος στο λογαριασμό που έγινε το 1998 ή από την ενεργοποίησή του το 2002. Αν νομικά ισχύσει η δεύτερη περίπτωση, τότε ο κύριος Μαντέλης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα και προσαξίες, όπως μας έλεγαν από το ΣΤΟΕ, για τα 8 χρόνια από το 2002 έως το 2010. Σε τι ποσό ανέρχεται αυτό, επειδή δεν δήλωσε τα 200.000 μάρκα στη φορολογική δήλωση που θα ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν πληρώσει, τότε θα γίνει κατάσχεση των ακινήτων του. Η απάντηση, μάλιστα, Λίνα, της νομικής υπηρεσίας του ΣΤΟΕ θα αποτελέσει και πρόκριμα και για άλλες ανάλογες υποθέσεις. Λίνα. Αυτή λοιπόν είναι η παρέμβαση από το ΣΤΟΕ για το εάν υπάρχει και φορολογικό αδίκημα για τον κύριο Μαντέλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με τοπική σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας με την κυβέρνηση για το σχέδιο Καλλικράτης. Ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας το πρωί στη Βουλή, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θυσιάζει μια επιβεβλημένη μεταρρύθμιση για κομματικές σκοπιμότητες. Ο Γιάννης Ραγκούσης επέκρινε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ότι κάνει στήρα αντιπολίτευση, ενώ στη διάρκεια της συζήτησης επανελήφθη, αν και σε υπιότερους τόνους, η χθεσινή κόντρα Πετσάλινικου Ραγκούση. Θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Τάκη, που στη συνέχεια θα μας πει περισσότερα. Πάμε όμως πρώτα, Δημήτρη, να δούμε τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε το νομοσχέδιο Καλλικράτης ως μνημείο για το πώς δεν πρέπει να γίνεται μια διοικητική μεταρρύθμιση και δεσμεύθηκε πως όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση θα φέρει δική της πρόταση για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. Η Νέα Δημοκρατία την καταψηφίζει επί της αρχής αυτή την πρόταση. Δεσμεύεται η Νέα Δημοκρατία, μόλις έρθει στην κυβέρνηση, άμεσα να αντιμετωπίσει τα πιο κραυγαλαία προβλήματα των συνενώσεων, ενώ θα φέρει νέα πρόταση. Συνολικής διοικητικής μεταρρύθμισης, βασισμένη στις αρχές που ήδη έχουμε διακηρύξει, μόλις το επιτρέψει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Είναι ένα ακόμη όχι το οποίο βγαίνει από το στόμα της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο που διέθετε έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να φτάσει τη χώρα σε αυτό το σημείο, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος και μην επιλέγοντας την ασφαλή οδό για μια ακόμη φορά της ηρεμίας μας, να μην τους κύκλους στάρατε είτε τοπικών κοινωνιών είτε τοπικών συμφερόντων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέδωσε στην κυβέρνηση κομματικές σκοπιμότητες στον όλο σχεδιασμό του Καλλικράτη, επικαλούμενος μάλιστα και τη χθεσινή παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής. Ακόμα και αυτές οι συνεννώσεις δεν γίνονται με βάση κάποια αντικειμενικά λειτουργία, κριτήρια λειτουργικότητας. Αντίθετα, σε πλήστες περιπτώσεις, τα κριτήρια αυτά παραβιάζονται με τρόπο που αποδεικνύει ολοφάνερες σκοπιμότητες κομματικής κοπτοραπτικής. Το ακούσατε και το ακούσατε σε ήχους δυνατών ντεσιμπέλ από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής. Πρώτα απ' όλα, δεν ανέπτυξε κανένα επιχείρημα για κομματική κοπτοραπτική. Και είπε ότι η δύναμη, κατά την άποψή μου, στην πολιτική είναι να ακούσουμε με σοβαρότητα, να σκύψουμε πάνω σε αυτά και αν υπάρχουν μερικά μικρολάθη
να τα διορθώσουμε. Ειλικρινά μας ενδιαφέρει μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου όλοι οι πολιτικοί και πολιτιακοί παράγοντες, άρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην εκτίθεται. Η νέα παρέμβαση του Φίλιππου Πετσάλνικου, ο οποίος διάβασε από τα πρακτικά όσα είχε πει χθες, ξαναφούντωσε την αντιπαράθεσή του με τον Γιάννη Ραγκούση και οι αιχμές δεν έλειψαν και από τις δύο πλευρές. Μου φαίνεται ότι δικαιώνομαι όταν λέω ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η δύναμή μας όταν παίρνουμε αποφάσεις είναι το να ακούμε και να κάνουμε και μικροαλλαγές και μικροδιορθώσεις και να διορθώνουμε και λάθη. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση και την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αυτό το οποίο λέτε είναι πράγματι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ μεγάλης αποδοχής ακόμη και από τους φυσικούς αντιδρώντες μιας τέτοιας εξέλιξης συνενώσεων που είναι η αυτοδιοίκηση. Για κοπτοραπτική μίλησαν Δημήτρη Τάκη και πραγματικά ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε. Ακριβώς, σήμερα είναι. Στη Βουλή. Ο κύριος Ραγκούσης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Πετσάλνικος όμως. Έτσι, πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει την απόσυρση του Καλλικράτη από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ακόμη. Τότε το είχε ζητήσει ο κύριος Σαμαράς. Και σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι όταν γίνει κυβέρνηση θα φέρει δική της πρόταση η Νέα Δημοκρατία για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνει αυτό το νομοσχέδιο που εισηγείται η κυβέρνηση και ανέφερε ένα παράδειγμα ότι κάποιος θέλει να αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο και κάνει όνειρα, ενώ δεν έχει λεφτά να πάρει ούτε ένα μηχανάκι. Ο κύριος Ραγκούσης κατηγόρησε τον κύριο Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για ακόμη μια φορά ένα όχι, όπως είχε πει και στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ αλλά και στους γενικούς διευθυντές. Ωστόσο, όπως είδες, υπήρξε και κόντρα ξανά για δεύτερη μέρα ανάμεσα στον πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εσωτερικών, τόσο για τα όσα είχε πει χθες ο κύριος Ραγκούσης. Βεβαίως, άφησε τις αιχμές του και ο Υπουργός Εσωτερικών, αλλά και ο κύριος Πετσάλνικος επανέλαβε τις απόψεις του, μάλιστα τις διάβασε ξανά έτσι όπως είχαν καταγραφεί χθες στα πρακτικά και μέχρι τέλος στη συνεδρίαση και οι δύο άνδρες επέμεναν στις απόψεις τους. Μάλιστα, να δούμε τώρα πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Πάντως να πούμε ότι το μεσημέρι Λίνα έχει ονομαστική ψηφοφορία, την έχει ζητήσει η Νέα Δημοκρατία γύρω στις 3-3.30 και η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα είναι η ονομαστική ψηφοφορία και θα έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη Τάκη, αν θα υπάρξει κάποιος που θα καταψηφίσει. Υπάρχει φαντάζομαι κομματική δεν θα υπάρξει κανείς. Εντολή για τα δεν κόμματα. Δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, αλλά φαντάζομαι ότι δεν, από τις τοποθετήσεις των βουλευτών της κυβέρνησης δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη άρνηση είτε ως προς το νομοσχέδιο είτε προς τις επιμέρους διατάξεις. Οπότε δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ψηφίσουν όχι, η κυβέρνηση θα ψηφίσει ναι. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον Αντώνη Φουρλή που παρακολούθησε την ενημέρωση του κυρίου Πεταλωτή στο Press Room. Αναφέρθηκε στην κόντρα που φαίνεται να έχουν ο κύριος Ραγκούσης με τον κύριο Πετσάλνικο, Αντώνη. Ναι, έκανε μια τοποθέτηση επ' αυτού. Θα έλεγα, παίρνοντας διακριτικά αποστάσεις από τις χθεσινές, πάντως σίγουρα δηλώσεις του πρόεδρου της Βουλής, σε μια προσπάθεια όμως ταυτόχρονα και να μαζέψει κάπως τα πράγματα ο κύριος Πεταλωτής. Εδώ είπε ότι στις δηλώσεις που έκανε και πριν από λίγο ο κύριος Πετσάλνικος, διευκρίνησε ότι δεν διαφωνεί με την σημασία και την αξία της δουλειάς που έχει γίνει από τον Υπουργείο Εσωτερικών και τον κύριο Ραγκούση ως προς την προετοιμασία αυτού του νομοσχεδίου. Είναι θεμητό, είπε ο κύριος Πεταλωτής, να υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες σε τοπικό, κυρίως περιφερειακό επίπεδο, μέσα σε κάθε νόμο από τον αντίστοιχο βουλευτή. Όμως αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τη δουλειά του κύριου Ραγκούση. Και είχε και μία έμεση προειδοποίηση, θα λέγαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι δεν γίνεται να, με μικροκομματικά κριτήρια ή με τοπικιστικά κριτήρια να βλέπουμε κάθε φορά μία σημαντική, τόσο σημαντική μεταρρύθμιση. Έχει ενδιαφέρον από εκεί και πέρα το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό, έτσι τουλάχιστον όπως ερμηνεύεται, να κληθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σιμίτης στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens για να δώσει ορισμένες απαντήσεις αν χρειαστεί. Είπε πως αυτό είναι στην βούληση βεβαίως των Εξεταστικών Επιτροπών, εκείνες αποφασίζουν σχετικά. Πάντως σημείωσε ότι δεν πρέπει και να πηγαίνουμε σε εντυπωσιασμό, να κληθούν πρόσωπα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Τέλος, έχει ενδιαφέρον και η απάντηση που έδωσε για τον κύριο Μαντέλη και τις αποκαλύψεις θεσινές σε πολλές ερωτήσεις που δέχτηκε, ότι το Πασόκ, όπως υποστήριξε ο κύριος Πεταλωτής, έχει δώσει τις απαντήσεις του, διώχνοντας προπολού, διαγράφοντας προπολού τον κύριο Μαντέλη, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, και ας δούμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πεταλωτής. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί, κρυμμένος πίσω από τοπικιστικά ή μικροκομματικά συμφέροντα, τις πραγματικές ριζικές αλλαγές που έρχονται και επιφέρει το σχέδιο Καλλικράτης στη λειτουργία της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας, απλά βλέπει το δέντρο χάνοντας το δάσος και η πραγματικότητα θα τον ξεπεράσει.
Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Στέλιο Παπαπέτρου, καθώς έχουμε αυτή την ώρα Στέλιο συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησης της ΓΕΣΕ με σκληρές θέσεις εναντίον του ασφαλιστικού και του κυρίου Λοβέρδου, συγκεκριμένα από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Παναγόπουλο. Έτσι ακριβώς είναι, Ελίνα. Λοιπόν, απορρίπτει η ΓΕΣΕ την πρόταση πρόσκληση σε διάλογο του Υπουργού Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδου για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με βάση τις προτάσεις της Τρόικας, που ως γνωστόν περιλαμβάνουν αυξήσεις σε όρια πωλήσεων, αποζημιώσεις σε 6 μηνιαίες δόσεις και μισθούς για νέους κάτω των 25 ετών μικρότερες των 740 ευρώ. Όμως, Λίνα, ένα ακόμη θέμα τώρα αναδεικνύεται ως μείζον από την ΓΕΣΕ. Είναι η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Λίγη σε 30 μέρες και όπως λένε χαρακτηριστικά τα συνδικάτα, οι συμβάσεις είναι πλέον στην κόψη του ξηραφιού. Από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει και οι νέες προσλήψεις θα μπορούν να γίνονται και με 600 ευρώ και με 550 ευρώ. Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν επίσης σε θέση να γνωρίζουμε πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί ούτε μία κλαδική επιχειρησιακή σύμβαση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ωραία. Ο Ιούνιος θα είναι καθοριστικός, Λίνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αγορά και τα διασταυρούμενα πυρά που δέχονται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τις μειώσεις των αποδοχών τους και τις ανατιμήσεις που περνάνε ταυτόχρονα σε βασικά προϊόντα. Ο εμπορικός κόσμος και οι βιομηχανοί αποδίδουν τις ανατιμήσεις στην επιβολή των νέων φόρων, κάνουν λόγο για φορολογικό πληθωρισμό και προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να απορροφήσουν τη νέα αύξηση του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου. Πύρο αμαδών του επιχειρηματικού κόσμου κατά της φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται και η οποία είναι η βασική αιτία, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, που ανεβαίνουν οι τιμές στην αγορά. Έχουμε τον, αν θέλετε, τον πληθωρισμό, τον φορολογικό πληθωρισμό που μας επιβάλλει το ελληνικό κράτος και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται συνεχώς και όχι μόνο δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουμε τις τιμές, μας δημιουργούν και αυξήσεις. Οι επιχειρηματικοί φορείς μιλούν για μεσάζοντες που διαμορφώνουν δικούς τους κωδικούς στην αγορά και ανεβάζουν τις τιμές. Ή καταργούμε τους μεσάζοντες ή οι τιμές μένουν εκεί που είναι. Ή καταργούμε την παραοικονομία και σε όλο το φάσμα και το παρεμπόριο ή δεν μπορεί κάποιοι να σφετερίζονται την αγορά όπως το κάνουμε σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα καταναλωτικών οργανώσεων, η χώρα μας είναι πρώτη τον τελευταίο χρόνο στις αυξήσεις στα καύσιμα με ποσοστό κοντά στο 50%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 19,5%. Πρώτοι είμαστε και στις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και καφετέρειες 16%, όταν στην Ευρωζώνη είναι 2,2%, αλλά και στην ένδυση και υπόδηση με 2,2%, όταν στην Ευρωζώνη αντίστοιχα είναι μόλις 0,3%. Οι βιομήχανοι και οι παράγοντες της αγοράς δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να απορροφήσουν την αύξηση του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου. Ναι, για δεύτερη φορά. Την πρώτη η αγορά μπόρεσε και το απορρόφησε, νομίζω πλέον δεν μπορεί. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, περίπου 350 πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα έχουν βάλει λουκέτο λόγω της υποκατανάλωσης. Ενώ η τιμή της αμόλυβδης μέσα σε 3 μήνες έχει αυξηθεί πάνω από 40 λεπτά το λίτρο, γεμίζοντας απόγνωση οδηγούς και επιχειρηματίες. Είναι μεγάλη επιβάρυνση που δεν μπορούμε να την αντιστοιχίσουμε στις τιμές που έχουμε εμείς στα θάλασσα. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε στην τιμή πια. Είναι υπερβολικά μεγάλο το κόστος. Η κρίση αλλά και η οικονομική στενότητα μισθωτών και συνταξιούχων σπρώχνει πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους σε μειώσεις τιμών αλλά και προσφορές, καταδεικνύοντας όμως έτσι τα υψηλά ποσοστά κέρδους που έχουν. Δεν θα μας επηρεάσει από τη στιγμή που δεν θα ανεβάσουμε τις τιμές. Αυτό θα κάνουμε. Δεν πρόκειται να ανεβάσουμε τις τιμές εμείς, οποιαδήποτε αύξηση ΦΠΑ και να υπάρχει. Να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις κατά της άρσης του καμποτάζ, αποφάσισαν οι ναυτεργάτες Σπύρο Δράκο και ετοιμάζονται τη Δευτέρα να εμποδίσουν για άλλη μια φορά την επιβίβαση τουριστών στο κουρασγερόπλοιο Ζενίθ. Ακριβώς έτσι είναι, Ελίνα. Μετακίνητοι στις θέσεις και τα αιτήματά τους παραμένουν ναυτικοί της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, καθώς όπως είπαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα, θα εμποδίσουν και πάλι την επιβίβαση τουριστών στο κρουαζιερόπλοιο Ζενίθ, το οποίο αναμένεται να φτάσει στον Πειραιά τη Δευτέρα τα ξημερώματα, όταν δηλαδή αρχίζει και η 24ωρη απεργία των ναυτικών. Εχθές είχαν μια συνάντηση με την Υπουργό Ανάπτυξη, την κυρία Κατσέλη. Εκείνη τους είπε πως υπάρχει ένα σχέδιο για μια ιδιαίτερη σύμβαση με τα κρουαζιερόπλοια, έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται και ελληνικά πληρώματα σε αυτά, στα κρουαζιερόπλοια δηλαδή που φορτώνουν από την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό ακόμα αποτελεί ένα σχέδιο, μια σκέψη της κυβέρνησης και δεν υπάρχει κάτι επίσημα και κάτι προγραμματισμένο, κάποια σύμβαση προγραμματισμένη, όπως είπαν οι ναυτικοί. Από στον αντίποδα των κινητοποιήσεων βρίσκονται τόσο οι ναυτιλιακοί πράκτορες, όσο και ο εμπορικός κόσμος του Πειραιά και της Αθήνας, που και την προηγούμενη φορά είχαν στυλιτεύσει την στάση των ναυτικών. Και αυτή τη φορά λοιπόν κάνουν λόγο για απώλειες εκατομμυρίων, καθώς οι τουρίστες αυτοί δεν θα φτάσουν ποτέ στα ελληνικά καταστήματα και θα φύγουν εσπευμένα. Να δουν ποια θα είναι και η παρέμβαση της πολιτείας, εάν θα επιτρέψει να γίνουν αυτά τη Δευτέρα στο λιμάνι του Πειραιά. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στην διεθνή επικαιρότητα θα πάμε τώρα και στη Μάρο Λεωνάρδου. Μάρο, κοντά στο αρνητικό ρεκόρ τετραετίας πλησίασε και πάλι το ευρώ έναντι του δολαρίου.
Και όλα αυτά μετά από δημοσιεύματα ότι η Κίνα επανεξετάζει τις επενδύσεις της σε κρατικά ομόλογα στη ζώνη του ευρώ. Όμως τελικά η Κίνα διέψευσε αυτές τις πληροφορίες και έτσι πριν από λίγο το ευρώ φαίνεται να ανακάμπτει, ενώ στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατεί νευρικότητα. Η Γαλλία βρίσκεται σε απεργιακό κλειό λόγω του ασφαλιστικού. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη υπερασπίστηκε τα μέτρα λιτότητας με δραματικό τρόπο χθες στη συνέντευξη τύπου μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Πριν από λίγο, να πούμε ότι στην Ισπανική Βουλή εγκρίθηκε οριακά με μία ψήφο διαφορά το πακέτο με τα νέα μέτρα λιτότητας. Questa crisi provocata dalla speculazione è diversa da tutte le precedenti. È una situazione senza precedente che riguarda tutti i paesi europei che hanno vissuto tutti al di sopra delle loro possibilità. Με αυτή την εισαγωγή στη χθεσινοβραδινή συνέντευξη τύπου, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη προσπάθησε να πείσει τους Ιταλούς για την αναγκαιότητα των μέτρων λιτότητας που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη Ρώμη. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τριετές πάγωμα των μισθών στο δημόσιο και ψαλίδιση αμοιβές των υψηλόμισθων, περιορισμοί σε συντάξεις αναπήρειας, περικοπές στα κονδύλια προς την τοπική αυτοδιοίκηση, μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι sacrifici richiesti sono indispensabili per difendere la nostra moneta. E per difendere cioè i salari, le pensioni, i risparmi delle famiglie e i ricavi delle imprese. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαιρέτησε τα μέτρα λιτότητας, τονίζοντας ότι η μείωση του χρέους πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες για την Ιταλία. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την έλλειψη μέτρων στήριξης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Arriva una manovra di sacrifici tutta lacrime e sangue. Non c'è nessuna riforma, pagano sempre i soliti lavoratori dipendenti e non si chiede nulla né ai redditi alti né agli evasori. Τα συνδικάτα εμφανίζονται διχασμένα. Το μεγαλύτερο που πρόσκειται στην αριστερά προανήγγειλε κινητοποιήσεις για τις 12 Ιουνίου. Προπορώ, perché tocca l'elettivo decido, di indire uno sciopero generale di 4 ore con manifestazioni su base territoriale che riguardano tutti i lavoratori pubblici. Στη Γαλλία, οι χειρόοχοι στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις ως συνταξιοδοτικό λένε σήμερα τα συνδικάτα, προχωρώντας 24-ωρη απεργία. Οι μεταφορές και οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν παραλύσει. Στα σχέδια της κυβέρνησης Σαρκοζή είναι η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 60 έτη που είναι σήμερα στα 63, καθώς και η αύξηση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από τα 40 στα 42 έτη. J'avoue, je suis quand même fatigué, je suis usé, je suis un certain âge, je suis usé. Et j'ai besoin de prendre ma retraite comme tout le monde. J'ai commencé à l'âge de 17 ans à travailler. Donc là, ça fait 30 ans que je travaille. Rajouter encore quelques années de plus, c'est pas forcément ce qui me convient à moi. Για αφέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του Νικολά Σαρκοζή ότι δεν θα αγγίξει το συνταξιοδοτικό, κάνει λόγο η αριστερά, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Βουλής. Je vous en prie, en faisant cela, mes chers collègues, je vous en prie. Le courage, ce n'est pas d'en finir avec la retraite à 60 ans. Le courage, c'est de protéger celles et ceux qui ont les carrières les plus longues. La vérité, mesdames et messieurs les députés, c'est que le Parti Socialiste s'est constamment trempé sur cette question des retraites. Λάδι στη φωτιά της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης είχε ήδη ρίξει δήλωση του Νικολά Σαρκοζή προς τους βουλευτές του κομματός του ότι για τη σημερινή κακή κατάσταση των ταμείων ευθύνεται ο αείμνηστος Φρανσουά Μιτερά, επειδή επί των ημερών του μείωσε το όριο συνταξιοδότησης από τα 65 στα 60 έτη. Σκληρή ήταν η απάντηση της Γενικής Γραμματέας των Σοσιαλιστών. Un homme capable, 15 ans après le décès de son prédécesseur, de le mettre en cause devant l'incapacité à prendre en compte ses propres échecs, on le renvoie à ses propres mensonges. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μάρο, όπου στροφή 180 μοιρών κάνει η κυβέρνηση Ομπάμα στο θέμα των υπεράκτιων γεωτρήσεων μετά την οικολογική καταστροφή που έχει προκαλέσει στον κόλπο του Μεξικού έκρηξη σε εξέλιξη.